υπόλοιπα παίζει να έχω πάει. Μου αρέσει η φύση. Καλώς μας ήρθες εντωμεταξύ, Αντωνία μου, πιο ανανεωμένη από ποτέ, πανέμορφη. Πώς είσαι? Είμαι καλά. Είμαι άϊπνη. Είμαι λίγο άϊπνη. Καλά είμαι, χαρούμενη και οριμάζω. Έχεις μπει σε αυτό το ρόλο, έχει τώρα 5 μήνες. Ολόκληρο. Έχει κλείσει 5 μηνών ο μικρός Ανδριάνος. Μάλιστα, διανύουμε τον έκτον τώρα. Ξυπνά τις νυχτές. Ξυπνά γιατί πεινά. Γενικά είναι πολύ ωραίος τύπος, δεν είναι καθόλου ιδιότροπο μωρό, είναι πάρα πολύ κοινωνικό. Απλώς ξυπνά επειδή πεινά. Άρα, αν υπολογίσουμε και τους μήνες της εγκυμοσύνης πριν, που ούτε ο ύπνος είναι ακριβώς φυσιολογικός, έχει αρκετό καιρό να κοιμηθώ χωρίς να με ενοχλήσει κάτι. Νομίζω όλες οι μανούλες, οι περισσότερες τουλάχιστον, ναι, σε καταλαβαίνουν, γιατί λένε ότι είναι και αυτά τα παιδιά που είναι τύχη, λέει, να μην ξυπνάνε τα παιδιά τη νύχτα, όχι, να κοιμούνται πολλές ώρες. Όχι στο σπίτι μας. Όχι, κάπου αλλού μάλλον, κάπου εκεί έξω. Μια χαρά είναι. Λοιπόν, σε έχει αλλάξει όντως αυτός ο ρόλος? Γιατί λέγαμε και πριν γενικά για τον ρόλο αυτό της μητρότητας, ότι δεν αλλάζεις στην ουσία σαν άνθρωπος, αλλάζουν κάποιες συνήθειες σου, κάποιες πτυχές, αλλάζει νομίζω η καθημερινότητα. Νομίζω το εγώ γίνεται πρώτα το μωρό. Προτεραιότητα είναι το μωρό και μετά, ας πούμε, ο εαυτός μας. Η καθημερινότητα σίγουρα αλλάζει κάθε στιγμή της καθημερινότητας. Αυτό που εγώ παρατηρώ είναι ότι δεν μπορείς να υπάρξεις ή να κάνεις το οτιδήποτε στη ζωή σου χωρίς αυτό να περνά μέσα από το πρίσμα του ότι έχεις ένα μωρό και το ότι είσαι μάνα. Δηλαδή, παρακολουθώ μια θεατρική παράσταση και την ίδια να σκεφτούμε αν το μωρό που είναι τώρα είναι καλά. Δεν μπορώ να κάνω κάτι χωρίς να το φιλτράρω μέσα από την συνθήκη. Κουβαλάω το πάντα μαζί μου και είναι φυσικό και είναι και πανέμορφο και είναι και κουραστικό. Αλλά τούτο είναι και να μεγαλώσει σιγά σιγά. Ευτυχώς είναι έναν εύκολο μωρό, πολύ χαρούμενο, οπότε νομίζω να είμαι ευχάριστη να κάνω οποιοδήποτε παράπονο. Και ξέρεις, τώρα άρχισε να επικοινωνεί, να χαμογελά, να κάνει ήχους, να κάνουμε συζητήσεις. Δώσαμε τις πρώτες εστέρες στροφές. Οπότε τούτα όλα διούσε έτσι ένα θάρρος και έχουν πλάκα, να πούμε, και δύναμη για τη συνέχεια. Γενικά αυτά τα πρώτα πάντα είναι σουμένουν, νομίζω. Νομίζω τώρα άρχισε να γνωρίζει ποιο είναι ο άλλος μέσα από τις αντιδράσεις του για το πώς συμπεριφέρεται. Ακόμα που να σου πει καμιά λεξούα, Αντωνία μου, είπε κάτι έτσι. Κάνουμε το λύκο, λέμε νάχου. Κάνουμε ασκήσεις φωνητικές, κάνουμε διάφορα τέτοια. Όχι, όχι, λέει, δικά του, αλλά λέει. Σε ποιο μοιάζει? Τώρα αυτή η ερώτηση, εγώ θέλω να πιστεύω ότι μου μοιάζει λίγο, αλλά γενικά ο περισσότερος κόσμος λέει ότι μοιάζει στον πατέρα του. Έτσι έχει πολύ φουσκωμένα χιλάκια που μπορεί να ξέγελνουν ότι μπορεί να είναι δικά μου. Ναι. Αλλά κατά τα άλλα, πολλοί κόσμος αστειεύεται και λέει μου ότι έμεινε μου ο κόπος. Δεν πειράζει όμως, μακάρι να είναι καλά. Δεν πειράζει, έχω ελπίδες ότι μεγαλώνοντας μπορεί και να μου μοιάζει. Τις ίδιες ελπίδες έχουμε. Στα αδέρφια μου δηλαδή θέλω να μοιάζει, για να είμαι ειλικρινή. Στα αδέρφια μου. Στα αδέρφια, ναι. Είσαστε πολύ δεμένη οικογένεια γενικότερα, έτσι, και με τα αδέρφια σου. Πώς είναι? Τώρα θα σε ρωτούσα κάτι άλλο όσον έχει να κάνει με την οικογένεια. Γιατί διάβαζα και έβλεπα και διάφορες συνεντεύξεις σου, Αντωνία μου, ότι το να φέρεις ένα παιδάκι δεν ήταν στα πλάνα σου. Όχι. Δεν ξέρω κιόλας αν ήθελες να ζήσεις κιόλας αυτή την εμπειρία, αν ήταν στο μυαλό σου. Πιστεύω ότι δεν ήμουν έτοιμη και ότι ποτέ δεν θα είμαι και έτοιμη να γίνω μάνα. Αυτό πίστευα μέχρι πρόσφατα, ας πούμε. Ναι. Και όταν ήρθαν, απλώς είπα ότι να το αντιμετωπίσω και να αναλάβω την ευθύνη μου και αυτό το πράγμα να το ζήσουμε και να το ζήσουμε όλοι μαζί καλά. Ναι. Και μέχρι στιγμής φαίνεται να τα καταφέρνω. Χτύπα ξύλο. Θα τα καταφέρεις. Κάθε μάνα τα καταφέρνει. Ναι. Αυτό και θα πάρω το θάρρος να σε ρωτήσω. Αυτό που πολλές γυναίκες φράζουν την επιθυμία τους να γίνουν μανούλες, άλλες δεν το θέλουν. Αυτό... από πού προκύπτει? Είναι κάτι το οποίο, ξέρω εγώ, είναι πάρα πολλοί λόγοι, φαντάζομαι, που μπορεί να οδηγήσουν μια γυναίκα να κάνει αυτές τις σκέψεις. Στη δική σου περίπτωση ήταν γιατί είχες προτεραιότητα την δουλειά σου ή ήταν κάτι που απλά δεν το ήθελες? Και αν θες μου απαντάς, έτσι, γιατί σέβομαι αυτές απαντήσω, δεν έχω πρόβλημα να απαντώ σε ερωτήσεις γενικότερα. Κοιτάξτε, το γιατί μια μάνα θέλει ή δεν θέλει να γίνει μάνα είναι ένα πάρα πολύ προσωπικό ζήτημα. Εγώ αφενός φοβούμουν ότι
πολλά πράγματα στη δουλειά μου θα μπορούσαν να αλλάξουν. Και επειδή είμαι άρρωστη με το να δουλεύω και να δουλεύω πολύ, γιατί έτσι λειτουργώ καλύτερα, δεν ήξερα πώς θα μπορούσε τούτο να ισορροπήσει μαζί με τη μητρότητα, γιατί είναι και τα δύο πράγματα που χρειάζονται για μένα πλήρη αφοσίωση. Και το άλλο όμως που σκέφτομαι είναι το ποιος είναι ο λόγος να φέρεις, και αν υπάρχει, έναν μωρό σε έναν κόσμο σκληρών, σε μια κοινωνία που δύσκολα ζει, που δύσκολα προχωρά, που δύσκολα δέχεται πράγματα, και γιατί να θέλω να φέρω ένα μωρό σε τούτον τον κόσμο και πώς το ίδιο ένα μπορεί να υπάρξει και να φτιάξει τη δική του ζωή που θα ήθελα να είναι χαρούμενη και υγιής. Νιώθω ότι οι δικές μας οι ζωές έχουν στιγμές χαρούμενες και στιγμές που έχουν υγεία, αλλά όχι πάντα και όχι ξέρω ολοκλήρου. Δυστυχώς μπορούμε να μην πληγωνόμαστε οι άνθρωποι ή να μην παίρνουμε υποδοκιμασίες. Και αυτό το πράγμα, η αλήθεια, προκαλεί μου μια ανασφάλεια για το δικό μου μωρό και ήταν ο λόγος που έβαλε έτσι μια αντίσταση. Ναι. Αλλά τώρα που είναι στον κόσμο, πρέπει να παλέψει και να παλέψω κι εγώ μαζί του για το καλύτερο δυνατόν που μπορεί. Με συγκινείς, θέλω να ξέρεις. Αρχικά, ναι, η κάθε γυναίκα έχει το δικαίωμα να επιλέξει για τη ζωή της, για το σίγουρα, σώμα της. Αυτό, ναι, εννοείται αυτό το πράγμα. Και σίγουρα αυτό που λες, ακόμη και τα οικογένειες που έχουν παιδάκια, πίστεψε με, είναι η έγνοια πολλών γονιών για το μέλλον των παιδιών τους. Ναι. Τι θα βρουν μπροστά τους, πώς θα ζήσουν, θα τα καταφέρουν αυτή η φοβή, αυτό το άγχος που επικρατεί στις μέρες μας και νομίζω γίνεται ακόμη πιο έντονο. Σίγουρα γίνεται πιο έντονο εφόσον οι καταστάσεις εντείνονται περισσότερο αντί να χαλαρώνουν. Και τούτο που περνούμε τώρα, το εξ αποστάσεως που μας στερεί την επαφή, την επικοινωνία, την ουσιαστική, θέλω να πω, τη χειροπιαστή επικοινωνία, επαφή, να σκεφτείς, να αγκαλιάσεις, να χαιρετήσεις τον άλλον, να χορέψεις, να τούτα όλα τα πράγματα δηλαδή που για μένα είναι σημαντικά. Νομίζω ότι φόβον προκαλούν και μας κάνουν να νιώθουμε οικειότητα ο ένας απέναντι στον άλλο. Ναι. Ας είμαστε τουλάχιστον λίγο θετικοί και αισιόδοξοι. Σίγουρα, πάντα. Καλή θέληση. Έτσι, καλή θέληση. Πώς τα καταφέρνεις, γιατί επέστρεψες και γρήγορα στη δουλειά, έτσι. Ευτυχώς, ναι. Τούτο θεωρώ ότι ήταν μεγάλο δώρο για και μένα. Και δούλευες μέχρι την τελευταία στιγμή, θα έλεγα. Βλέπα κάτι φωτογραφίες σου στον 8ο μήνα από την παράσταση. Ναι. Παίζαμε τη Μηδία. Μηδία μέχρι τους 8,5 μήνες έπαιζα, αλλά ήταν μια τρομερή εμπειρία για μένα. Μέχρι τον 8ο μήνα, ναι. 8,5 κιόλας. Ναι, και μετά από 2 εβδομάδες γέννησα. Εντάξει, θεωρώ ότι ήμουν πάρα πολύ ατυχερή σε τούτον. Νιώθω ότι αν έμενα σπίτι, είτε πριν είτε μετά για πάρα πολύ καιρό, θα μου έκαναν καλό στη ψυχολογία μου. Οπότε το ότι βρεθήκαν άνθρωποι να αγκαλιάσουν την εγκυμοσύνη μου και πριν και μετά και ευχήκαμε, θεωρώ αλόβητη και κερδισμένη μέσα από τούτον, για μένα ήταν ευλογία και δώρο. Και ναι, ήθελα να επιστρέψω όσο πιο νωρίς για να αρχίσω εγώ ξανά να βρίσκω τον εαυτό μου, το σώμα μου, τη σκέψη μου μαζί με το μωρό. Και να καταφέρουμε μέσα στον καιρό να τα δέσουμε όλα και να προχωρήσουμε τις ζωές μας. Είναι πολύ σημαντικό για μένα να είμαι καλά στην εργασία μου. Και πρέπει να είσαι καλά για να μπορείς να αντεπεξέλθεις στο τέλος της ημέρας. Βρήκες τη χρυσή τομή, έχεις βοήθεια τουλάχιστον από τους δικούς σου, από τον σύντροφό σου. Λείπεις πολλές ώρες. Εντάξει, τη χρυσή τομή δεν θεωρώ ότι τη βρήκα. Και αν με ρωτάς, μπορεί και να μένε, ήταν σωστό να ξεκινήσω τόσο νωρίς να δουλεύω πρακτικά. Γιατί ακόμα είχα τα κιλά μου, το φούσκωμα της εγκυμοσύνης, θύλαζα και όλα αυτά τα πράγματα. Έπρεπε ίσως να περιμένω ακόμα λίγο, αλλά όσον περνώ καιρός, ξαναβρίσκω το ποια θέλω να είμαι. Και ναι, βοήθεια να έχω, δόξα τω Θεώ, και από τους γονείς μας, αλλά και από τον σύντροφο μου. Mm-hmm. Θεωρώ ότι ήταν μια σωστή επιλογή ο σύντροφός μου για να γίνει πατέρας του μωρού. Και όσον αφορά το ποιος είναι μαζί με τον Ανδριανό, είμαι πολλά περήφανη για τούτον. Και είναι αρκετά βοηθητικός και υποστηρικτικός απέναντί μου. Είναι πολύ όμορφος. Έχω ακούσει και σε άλλες συνεντεύξεις όμορφος να μίλα. Καλώς είναι. Πολύ όμορφο αυτό. Τώρα είναι όμορφος εσύ θα μας πει. Καλώς είναι. Ενώ έτσι έχω ακούσει να μιλάς και σε άλλες συνεντεύξεις έτσι. Και αυτό είναι σημαντικό. Και σε βοηθά και στο μαγείρεμα, μη τι άλλο. Όχι, με βοηθά. Νομίζω ότι εγώ τον βοηθώ τον ίδιο στο μαγείρεμα. Αυτός είναι ο πρώτος μαγείρας του σπιτιού.
Αλλά ναι, ναι. Εσύ το βοηθάς, ναι, ναι, σωστό. Προτεραιότητα για μένα η σχέση και η συμπεριφορά που αναπτύσσει μαζί με το μωρό, ναι, και μετά το μεταξύ μας, που έτσι μια χαρά τα πάμε. Ναι. Επαγγελματικά, πού σε πετυχαίνουμε, έρχεται κάτι καινούριο? Επαγγελματικά, κάνω γυρίσματα στη Γη της Ελιάς, όπως είπαμε και πριν. Mm-hmm. Δεν είναι ότι λείπω πάρα πολλές ώρες που το σπίτι, γιατί ρώτησες με, λείπω κανονικά. Τελείωσε μια παράσταση που ήμουν με την Fresh Target και το Red Sky Morning στο Zina Palace πρόσφατα. Έρχονται όμορφα πράγματα και θεατρικά, αλλά σε λίγο καιρό θα μπορώ να μιλήσω για τούτα. Περιμένω την προβολή της ταινίας «Η κοιλάδα των Ρόδων» που ακόμα στην Κύπρο δεν προβλήθηκε. Έτσι είμαι πολλά περίεργη και ενθουσιασμένη για τούτο. Και το πιο ωραίο, που την άποψη είναι ότι για μένα είναι μια πρωτόγνωρη εμπειρία, κάνουμε κάποιες συναντήσεις με την ερασιτεχνική ομάδα παράβαση στα Λίμπια, με τα παιδιά, παιδιά εννοώ από 25 μέχρι 65, δηλαδή παίζει να είμαι από τους πιο μικρούς στη συνάντηση, δεν διδάσκω να μην παρεξηγηθώ, απλώς παίζουμε θεατρικά και μεταφέρω τους ποια είναι η δική μου τριβή, η εμπειρία ή τι ανακαλύψα εγώ μέσα από το θέατρο. Ωραίο αυτό, Αντωνία. Για το θέατρο είναι και κατ' επέκταση για τους ανθρώπους και παίρνω πίσω τα διπλά και είμαι πολλά ευγνώμων και για τούτο. Πολύ όμορφο αυτό και ξέρεις, είσαι από τις πιο ταλαντούχες, αν μου επιτρέπεις, της γενιάς σου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχεις κάνει πάρα πολλά πράγματα. Εγώ θαυμάζω πάρα πολύ που διατηρείς αυτό το προφίλ. Είσαι χαμηλών τόνων, ενώ κάποιος που σε γνωρίζει καταλαβαίνει ότι έχεις και την τρέλα σου, είσαι και ξέρεις αυτό. Αλλά αυτό το ότι ενώ είσαι αυτός ο χαρακτήρας, αυτό που βγαίνει προς τα έξω, αλλά παράλληλα έχεις κάνει τόσα πράγματα και από πού να ξεκινήσουν, δεν ξέρεις τις σημειώσεις μου, έχεις παίξει στην Επίδαυρο, έχεις βραβευτεί και ανυπομονούμε πάρα πολύ να δούμε αυτή την ταινία, γιατί σε είχαμε και στην εκπομπή, που για αυτή τη διάκριση σε διεθνούς, σε παγκόσμιο φεστιβάλ. Πώς νιώθεις για αυτό το πράγμα, το περίμενε? Εσύ τα αντιλαμβάνεσαι όλα αυτά που έχεις κάνει και με τις διακρίσεις σου και όλα? Αντιλαμβάνομαι ότι η δουλειά μου πάει καλά. Αλλά μην νομίζετε ότι δεν έχω κι εγώ τις δικές μου απορίες, τους δικούς μου προβληματισμούς και τα σκοτάδια μου. Μερικές φορές όμως νιώθω πραγματικά ότι η δουλειά μου πάει καλά. Δεν κάνω κάτι για να και περιμένω ένα βραβείο να έρθει. Όμως καταλαβαίνω πότε υπάρχει αγάπη γύρω μου μια δουλειά από όλους και κόπος πολλής για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Και όταν συμβαίνει τούτο, νιώθω γεμάτη και αντιλαμβάνομαι ότι το πράγμα κάπου καλά είναι να καταλήξει. Και είχα εντάξει, χαρά να το πω, αλλά είναι πολλά μικρή λέξη χαρά. Είχα τέτοιες όμορφες στιγμές στην καριέρα μου. Τη μικρή θεωρώ εγώ, δηλαδή νιώθω ότι θέλω να κάνω ακόμα πάρα πολλά πράγματα και μακάρι να έρθουν σιγά σιγά ουλά. Νιώθω ότι έχω να δώσω αρκετά πράγματα ακόμα και ελπίζω να τα καταφέρω. Και ξέρεις, με αυτόν τον τρόπο ανταμείβονται και οι κόποι και οι θυσίες και όλο αυτό το πάθος και αγάπη που έχεις για τη δουλειά σου. Τι άλλο θα ήθελες έτσι να κάνεις, ξέρω εγώ, μπορεί να είναι ένας ρόλος, μπορεί, ξέρω εγώ, να είναι μια συμμετοχή σε μια συγκεκριμένη ταινία ή κάποιου είδους ταινία. Ναι. Τι είναι αυτό που θα ήθελες? Η αλήθεια δεν είχα ποτέ αποθυμένα με ρόλους, από την άποψη ότι δεν έλεγα εγώ θέλω να παίξω τη Τζουλιέτα. Ναι, έλεγα ότι ό,τι έρθει θα το αγκαλιάσω και θα το αγκαλιάσω με αγάπη. Ναι. Και έρχονται πράγματα και μέσα από εκείνα εξελίσσομαι κι εγώ. Mm-hmm. Σίγουρα θα ήθελα να ξανεπισκεφθώ ως ηθοποιός στην Επίδαυρο, κοινό το μαγικό τόπο για μια ακόμα μαγική εμπειρία, τουλάχιστον. Και ο κινηματογράφος είναι κάτι που πρόσφατα μπήκε στη ζωή μου. Mm-hmm. Και ναι, ενδιαφέρει με να τον εξερευνήσω. Εντάξει, μεγάλη μου αγάπη είναι το θέατρο. Γενικά. Δεν μπορείς να ζήσεις χωρίς το θέατρο. Δεν μπορώ. Αλλά αρέσκει μου να έχω επαφή με όλα. Με όλους τους τομείς που αφορούν την υποκριτική. Διότι το καθέναν θεωρώ ότι έχει να σου μάθει διαφορετικά πράγματα και να σε καλλιεργήσει πάνω σε διαφορετικές ποιότητες, τις οποίες ένας ηθοποιός νομίζω ότι χρειάζεται. Ναι. Αντωνία μου, τι να σε ευχηθούμε? Δεν ξέρω, να μου ευχηθείτε καλή σταδιοδρομία. Όλα τα καλά, καλή σταδιοδρομία, πάντα επιτυχίες στη ζωή σου, το να χαίρεσαι την οικογένειά σου, ευχαριστώ, το μωράκι σου, να ζεις την κάθε στιγμή και άκουμε το κάθε πρώτο που ζεις, αυτό θα σου μένει, να είσαι σίγουρη. Ευτυχώς, εντάξει, δεν είναι και καλό, αλλά ευτυχώς υπάρχει και το κινητό, έχουμε και μια Polaroid και κάθε φορά που κάνουμε κάτι στην αρχή, είμαστε τύπου... Θα σε ρωτούσα τώρα με το κινητό, είναι γεμάτο με φωτογραφίες του μωρού. Ναι, πάρα πολλές, τα πάντα. Όλα τα κινητά είναι γεμάτα με φωτογραφίες του μωρού.
πάρα πολλές. Αλλά διάμαση και υλικών, ενώ... Ναι. Αντωνία μου, χάρηκα πάρα πολύ που τα είπαμε. Ευχαριστώ εγώ για την πρόσκληση. Τηλεοπτικά, κάθε καλό, ειλικρινά, σου το εύχομαι μέσα από την καρδιά μου. Να είστε καλά. Πάντα επιτυχίες και εύχομαι να τα ξαναπούμε σύντομα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, εμείς πάμε να παρακολουθήσουμε το ρεπορτάζ που έκανε ο Παντελής μας.